Η κυβέρνηση φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από την όξυνση των προβλημάτων των βιοπαλλεστών κτηνοτρόφων. Μία όξυνση των προβλημάτων, η οποία δεν είναι κεραυνός στην εφρία, οφείλεται συγκεκριμένα στη μεγάλη αλματώδη, θα έλεγα, άνοδο του κόστους παραγωγής, με τις ζωοτροφές που αποτελούν το βασικό κόστος για τον κτηνοτρόφο να έχουν ανέβει μέχρι και πάνω από 60%. Παράλληλα, τεράστιες ήδη ανατιμήσεις στο ρεύμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, και αντίστοιχα η τιμή του πετρελαίου κίνησης που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και δεν έχει προβλεφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης αγροτών και κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα, ο κλάδος των κτηνοτρόφων βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, η οποία άλλαξε εκ των υστέρων, δηλαδή αφού είχαν οι κτηνοτρόφοι υποβάλει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τα κριτήρια κατανομής τους, και έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και στη χορήγηση των ενισχύσεων σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Τώρα, με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση τι προσπαθεί? Προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν σχέση με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα των πρόχειρων καταλυμάτων, που είναι και η πλειοψηφία τους. Και τι κάνει ή τι κάνετε ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο? Τροποποιείται τον ισχύοντα νόμο του 2012, τον 4056, ο οποίος ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, καθώς η εφαρμογή του θα οδηγούσε στο κλείσιμο της συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Έτσι λοιπόν, ένα μόλις το 1/5, ένα 20 περίπου τα 100 των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που κυρίως αφορά σε εντατικές και μεγάλες μονάδες, αδειοδοτήθηκε. Μέχρι σήμερα δινόταν διαδοχικές παρατάσεις και οι κτηνοτρόφοι μπορούσαν να διατηρούν τους τάβλους που διέθεταν χωρίς αδειοδότηση και χωρίς ουσιαστικές επιπτώσεις. Και εδώ, κατά τη γνώμη μας, αναδεικνύεται η εξής αντίφαση. Το πρόβλημα της χωροθέτησης και της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι ένα ζήτημα που αφορά χρήσης γης. Και από τη στιγμή που η γη είναι ατομική ιδιοκτησία, δηλαδή και κατακαιρματισμένη, δεν μπορεί να λυθεί σχεδιασμένα και προς όφελος της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών, αγροτών, κτηνοτρόφων κτλ. Πρόκειται δηλαδή για ζητήματα που δεν μπορεί να τα λύσει η αγορά και το σύστημα το οποίο υπερασπίζεστε και εσείς ως κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα ή όσες κυβερνήσεις έως τώρα, όσα κόμματα ήταν στις κυβερνήσεις έως τώρα. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, και με τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών αποκαλύφθηκε μία ακόμα πλευρά των συνεπειών που έχει για τους βιοπαλλεστές αγρότες, τους κτηνοτρόφους, το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνουν τόσο η σημερινή αλλά όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο έδαφος μιας βασικής κατεύθυνσης, μιας βασικής αποδοχής από όλους σας και του ίδιου του συστήματος. Ποιο είναι αυτό? Η εμπορευματοποίηση της γης, αποτυπώνοντας την πραγματικότητα σχέσεις παραγωγής και ιδιοκτησίας. Ουσιαστικά, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των χρήσεων γης αποτελούν προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη υλοποίηση ποιών? Των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα σε τομείς όπως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, των κατασκευών και άλλες. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιταχύνει το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, θέλοντας να επιλύσει ένα χρόνιο ζήτημα. Όμως, ανάμεσα στις συνέπειες που θα έχει η κύρωση των δασικών χαρτών είναι η διευκόλυνση της καταστροφής εκτάσεων, αφενός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, η καταστροφή της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας και η συγκέντρωση της γης στο κράτος και στα χέρια μεγάλων επενδυτών, αλλά και το ξεκλήρισμα ενός τμήματος βιοπαλλεστών αγροτών και κτηνοτρόφων. Αφού όλοι σας γνωρίζετε πολύ καλά
πώς μετά τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών διαπιστώθηκε πως χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις που ήταν παλιότερα αγροτικές ή αντίστοιχα φωσκίσιμες δασικές εκτάσεις για πάνω από 40 έως 50 χρόνια κινδυνεύουν να μην επιδοτηθούν ως βοσκότοποι αν δεν ενταχθούν στις βοσκίσιμες γαίες και οι κτηνοτρόφοι να χάσουν τις όποιες ενισχύσεις. Ενώ το ίδιο συμβαίνει σε ό,τι αφορά καλλιεργήσιμες εκτάσεις με αποτέλεσμα οι αγρότες να κινδυνεύουν να τους απαιτηθεί και επιστροφή των ενισχύσεων, επιδοτήσεων κτλ. Συγχρόνως απαιτείται ένας γολγοθάς γραφειοκρατικών ενεργειών και κυρίως τσουχτερά παράβολα για τις αντιρρήσεις που αφορούν και αφορούν αυτές τις αμοιβές των ιδιωτών, ιδιότητας ολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου και πάει λέγοντας. Που ανάλογα και με τα στρέμματα και το ύψος, ανάλογα με τα στρέμματα, το ύψος των ποσών αγγίζει μερικές χιλιάδες ευρώ. Που αν σε αυτό, στις απαιτήσεις αυτές, προσθέσουμε και τις απαιτήσεις του κτηματολογίου, τότε το ποσό διπλασιάζεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που οι τιμές, για παράδειγμα στα αγροεφόδια, συνολικά το κόστος παραγωγής ανεβαίνει συνεχώς. Έτσι λοιπόν, οι διατάξεις που φέρνετε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνεπάγονται τη διαιώνιση του χαρατσώματος και της ομοιρίας των κτηνοτρόφων, ακόμα και εκείνων με πρόχειρα καταλήμματα που ισχυρίζεστε ότι δίνεται λύση. Γιατί την ώρα που νομιμοποιείται, για παράδειγμα, ως κυβέρνηση, με βάση τις στρατηγικές σας επιλογές και εσείς όπως και οι προηγούμενες, λοιπόν, νομιμοποιείται τις ανεμογεννήτρες μέσα στα δάση, με χιλιάδες τόνους μπετών, ζητάτε τις Παναγιάς στα μάτια από έναν εγωπροβατοτρόφο που δίνει αγώνα επιβίωσης και μάλιστα εμφανίζεται και το πουλάτε και ως εκδούλευση ότι δίθεν τον διευκολύνεται. Τη στιγμή που για να εγκριθεί το μαντρί του κτηνοτρόφου, εξακολουθούν να απαιτούνται μια στίβα δικαιολογητικά και μελέτες. Και εμείς, αυτό που λέμε, η έγκριση δηλαδή των κτηνοτρόφων με πρόχειρα καταλήμματα, που όπως λέγεται, είναι πάνω από το 50%, να γίνεται με μόνα δικαιολογητικά, τι? Πρώτον, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση. Και από εκεί και πέρα, η όλη διαδικασία να πραγματοποιείται από τις κρατικές υπηρεσίες, που πρέπει να στελεχωθούν κατάλληλα με μόνιμο προσωπικό, χωρίς καμία επιβάρυνση ποιον, του κτηνοτρόφου. Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση στα δασαρχεία, με την τεράστια υποστελέχωση, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμα και σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με τις πολεοδομίες του Δήμου. Δεν υπάρχουν σε μερικούς Δήμους οργανωμένες υπηρεσίες για να διευκολύνουν τέτοιες καταστάσεις. Και μια σειρά κτηνίατρες στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Παντού ζει και βασιλεύει η υποστελέχωση. Άρα λοιπόν, και από την άλλη μεριά, να πούμε και το άλλο. Άντε και την πήρε αυτή την έρμη την νέα διοδότηση. Αυτός ο οποίος έχει το μαντρί του και εγώ δεν ξέρω πόσο μακριά και σε κάποιο βουνό και τα λοιπά, πώς θα το ηλεκτροδοτήσει? Τι επένδυση χρειάζεται για να γίνει, για να πάρει ρεύμα το μαντρί του ή εγκατάσταση σταυλική του και τα λοιπά? Ποιος θα το υπομειστεί αυτό το κόστος? Πόσες κολόνες πρέπει να στηθούν από την πηγή της ενέργειας, από όπου υπάρχει υποσταθμός, πόλη, χωριό και τα λοιπά, για να φτάσει στο μαντρί του? Ποιος θα το υπομειστεί αυτό το κόστος? Ο αγρότης. Ας κόψει το λαιμό του. Αυτό του λέτε και σε αυτό το θέμα. Και θεωρούμε ότι όντως αυτή η πρόταση που κάνουμε θα μπορούσε να δώσει μία ανακούφιση, πραγματική ανακούφιση, ό,τι αφορά δηλαδή τη διεκπαιρέωση όλων αυτών των δικαιολογητικών αιτήσεων και τα λοιπά, με τις δύο κατευθύνσεις ή τις προτάσεις που κάνουμε για τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται μία αίτηση και μία υπεύθυνη δήλωση. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, οι κρατικές υπηρεσίες να αναλαμβάνουν, να διεκπαιρεώνουν τα πάντα. Επίσης, πραγματική ανακούφιση δεν θα συνιστούσε, για παράδειγμα, αυτό που διεκδικούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, το αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους? Την ίδια ώρα όμως, εσείς τι κάνετε?
όχι μόνο εσείς ως η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δίνεται ή δεν δίνεται κάθε χρόνο στους εφοπλιστές, στους μεγαλοκλινικάρχες και στις αεροπορικές εταιρείες πάνω από 350 εκατομμύρια το χρόνο ως αφορολόγητο κτλ. Για το πετρέλαιο. Και την ίδια στιγμή αυτό που εξαγγέλλεται είναι ψίχουλα τα 50 εκατομμύρια, για παράδειγμα, είναι ψίχουλα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Επίσης, να εξασφαλιστεί γενναία μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος. Αυτό είναι ή δεν θα είναι διευκόλυνση στο κόστος παραγωγής κατ' επέκταση στη δυνατότητα να παραμείνει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, μια που μιλάμε κυρίως για τους κτηνοτρόφους με βάση το νομοσχέδιο, να παραμείνει στη γη του, στο μέρος του, να παράξει, να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Είναι. Λοιπόν, γιατί δεν καταργείται τη ρήτρα αναπροσαρμογής? Γιατί δεν επιδοτείται ζωοτροφές? Γιατί δεν καταργείται το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μηχανήματα? Το ίδιο ισχύει και για τους προηγούμενους και για τους επόμενους, αλλά κυρίως για σας, γιατί εσείς είστε τώρα κυβέρνηση. Επίσης, πραγματική ανακούφιση και στήριξη στον βιοπαλαιστή αγρότη που προσπαθεί να επιβιώσει από το επάγγελμά του. Δεν θα ήταν, για παράδειγμα, η σύνδεση των ενισχύσεων αγροτών και σε ό,τι αφορά τους αγρότες με την πραγματική παραγωγή, σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους με το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο? Η αποσύνδεση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία από τα βοσκοτόπια, λοιπόν. Η έγκαιρη χορήγησή τους σε μία δόση, χωρίς παρακρατήσεις, να είναι ακατάσχετες, να μην επιβαρύνονται οι αγρότες οικονομικά για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και για τη διόρθωση σφαλμάτων. Και να μην έχει αναδρομική ισχύ, επαναλαμβάνουμε, τις κινήσεις υπουργικής απόφασης για τα βοσκοτόπια. Σε συνδυασμό φυσικά και με άλλα αιτήματα που βάζουν οι αγρότες για τα βοσκοτόπια, οι κτηνοτρόφοι για τα βοσκοτόπια και όχι μόνο. Αυτά λοιπόν τα μέτρα θεωρούμε ότι όντως θα μπορούσαν ή μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν ανάσα στα συσσωρευμένα και οξυμένα προβλήματα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Στα συσσωρευμένα και οξυμένα προβλήματα των κτηνοτρόφων και όχι οι λεγόμενοι, ή αν θέλετε, εμείς τη χαρακτηρίζουμε, τεχνική λύση, τεχνικές λύσεις που πάτε να δώσετε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και η μοιρασιά των επιδοτήσεων με βάση τα βοσκοτόπια που υιοθετήσατε και εφαρμόσετε όλες οι κυβερνήσεις με τα γνωστά αποτελέσματα. Φυσικά, στις επόμενες συνεδριάσεις θα τοποθετηθούμε και για κάποια άρθρα, επί των άρθρων, και η συζήτηση θα ανοίξει. Όμως θέλουμε να αναφερθούμε στο άρθρο 16. Δείτε τώρα, την ίδια ώρα που δίνεται παράταση για τον πρόεδρο ενός έτους για την συνέχιση της θητείας του Προέδρου του ΕΛΓΑ, πράγμα το οποίο δεν αφορά τον ίδιο τον ΕΛΓΑ και τη λειτουργία του, αφού ο ΕΛΓΑ γνωρίζουμε πολύ καλά τι ρόλο επιτελεί, πολύ καλύτερα το βιώνουν οι αγρότες σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Και αυτό που πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αντιμετωπιστεί σε σχέση με τον ΕΛΓΑ είναι η πλήρης αποζημίωση στο 100% των ζημιών. Και όχι να έρχεστε μετά από 6 μήνες, λοιπόν, και να μας λέτε ότι δεν έχετε δώσει ούτε την προκαταβολή και ότι ζητάτε παράταση για τη χορήγηση των αποζημιώσεων, για την οποία φυσικά καμαρώνετε. Εδώ θα έπρεπε να έχετε ήδη εξοφλήσει στο 100% τις αποζημιώσεις. Ο κόσμος έχει μπει, κτηνοτρόφοι, αγρότες έχουν μπει στη νέα καλλιεργητική περίοδο, προχωρούν οι εργασίες της δουλειάς τους, η δουλειά τους, οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί και εδώ δεν έχουν πάρει φράγκο. Ενώ οι τιμές, όπως είπαμε, όλων των αγροεφοδίων κτλ. Τραβούν την ανηφόρα. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, εμείς επί της αρχής, κύριε Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Βέβαια, όπως προείπα, θα τοποθετηθούμε και για μια σειρά από άρθρα του νομοσχεδίου.